ΦΠΑ που θα ισχύσει. Οι πληροφορίες όμως από κυβερνητικές πηγές λένε τα εξής. Ναι. ΦΠΑ 0% στα νηπιαγωγεία. Μιλάμε πάντα για τα ιδιωτική εκπαίδευση. 6% όλα οι ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ναι, και 13% ΦΠΑ στην τυπική εκπαίδευση, δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Μιλάμε πάντα για ιδιωτικά σχολεία. Επαναλαμβάνω. 0% στα νηπιαγωγεία, 6% όλα οι φροντιστήρια ξένων γλωσσών και 13% στην τυπική εκπαίδευση στο δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Εξερχόμενος, δεν ξέρω αν ακούσετε τις δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου, είπε δεν συζητήθηκε μέσα το ασφαλιστικό, απλά παρουσιάσαμε κάποιες προτάσεις για αξιοπρεπείς συντάξεις από την πλευρά του Υπουργείου. Αυτό είναι έως αυτή την ώρα το ρεπορτάζ έτσι όπως διαμορφώνεται. Ναι. Συνεχίζεται γιατί ακόμα μέσα υπουργοί της κυβέρνησης. Έχει φύγει ο κύριος Ραγασάκης, Γιάννη. Έχει φύγει ο κύριος Ραγασάκης πριν από λίγο μαζί με τον κύριο Κατρούγκαλο, αν δεν κάνω λάθος, αλλά παραμένουν ακόμα μέσα υπουργοί. Η είδηση λοιπόν και δεν επαναλαμβάνουμε γιατί αφορά τον λοιπόν κόσμο για το ΦΠΑ. Ακριβώς. 0% στα νηπιαγωγεία, 6% στα φροντιστήρια και στα ΙΕΚ, 13% στην τυπική εκπαίδευση, δηλαδή στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αυτές λοιπόν είναι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι αποφάσεις της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το θέμα σχετικά με τον ΦΠΑ. Μας το λες εσύ, επισήμως θα ανακοινωθούν επισήμως εντός της ημέρας. Έτσι. Θα ανακοινωθούν επισήμως εντός της ημέρας. Αλλά αυτές είναι οι πληροφορίες, οι πρώτες πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε εδώ να καλωσορίσουμε και τους συναδέλφους, αλλά και το